χρονιά, γεια σας. Αν είναι πιστοδύνη, δεν μπορεί να το χρησιμοποιήσεις. Γεια σας. Αγαπητοί συγχωριανοί φίλοι, είμαι ιδιαίτερα συγκινημένος γιατί την φετινή χρονιά ξεπεράσαμε κάθε προσδοκία από παρουσίες φίλων, μελών του συλλόγου αλλά και υποψηφίων. Λόγω της προσεχής, δημοτικές και νομαρχιακές εκλογές. Μαζί μας είναι, να σας πάω τα καρδιότητα, ο Δημήτρης ο Γιαννίσης, υποψήφιος δήμαρχος από ό,τι έχω μάθει, δεν ξέρω κιόλας. Ο χρόνος θα δείξει. Ο Χρήστος Βουραζέρης, υποψήφιος στις νομαρχιακές εκλογές. Ο Διαμαντής Θεοδωράκης, υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος για το Δήμο. Ο Νίκος Ομπιδάλης, δημοτικός σύμβουλος και υποψήφιος επίσης, όπως και ο Διαμαντής Θεοδωράκης, δημοτικός σύμβουλος. Ο Σύλλογος φέτος έχει κάνει αρκετά πράγματα, όπως κάθε χρόνο. Συγκεκριμένα φέτος στις αρχές του χειμώνα αντικαταστήσαμε τη στέγη εδώ η ξύλινη, το βάλαμε μόνωση και από ό,τι φαίνεται έχουμε επιτυχία στη στεγάνωση του σχολείου. Το σχολείο είναι ένας χώρος όπως ξέρετε που συγκεντρωνόμαστε, κάνουμε τα διοικητικά μας συμβούλια, κόβουμε τις πίτες μας, όλες μας τις εκδηλώσεις. Φαίνεται ότι είναι μικρός ο χώρος, αλλά εγώ επιμένω ότι είναι καλός, σωστός χώρος. Ο σύλλογός μας όπως ξέρετε τα τελευταία χρόνια λειτουργεί πάρα πολύ καλά, κάνει έργα στο χωριό, αναπτύσσει διαρκώς το σπήλαιο, το οποίο είναι πηγή εσόδων για το σύλλογό μας. Έχει μια έντονη δραστηριότητα. Δεν πειράζει, ας τα ακούνε οι υποψήφοι, δεν πειράζει, γιατί έχουμε μέσα όλα τα πίσω. Αυτό είναι καλό. Δεν τους ενοχλούμε να τους ζητάμε λεφτά. Επίσης με τη βοήθεια των κατοίκων και με την ενίσχυση του Συλλόγου και με το Δήμο θα έχουν προγραμματίσει ένα έργο εδώ τσιμεντόστρωσης, περαιτέρω τσιμεντόστρωσης του δρόμου που πηγαίνει προς την Πατρίτσα. Εύχομαι σε όλους χρόνια πολλά και πάλι, να έχετε υγεία, καλή χρονιά και όλοι να είμαστε καλά. Αναμεταδίδω τα όσα λέει ο κύριος Θεοδωράκης. Ο δήμαρχος θα ήθελε να είναι παρόν, αλλά λόγω ανοιχτή υποχρέωση δεν μπόρεσε να έρθει. Έχει όμως εδώ τους άξιους αντιπροσώπους. Πάμε καλή χρονιά. Το δώρο του συλλόγου μας είναι μια δωρεπιταγή αξίας 120 ευρώ.
από το καινούριο χρυσοχωρίο του Πέτα στη χώρα. Εντάξει, να πάρετε ό,τι θέλετε. Θα ξαναδούν τέτοιο κόσμο σε 4 χρόνια πάλι. Και εγώ λέω θα είναι μόνοι τους, λέω κάτσε να πάω εκεί. Γιαννήση Αναστασία. Γιαννήση Αναστασία. Δεν έχω και τα γυαλιά μου σου. Καλαδάμι Δημήτρη. Μπράβο.